Συνεχίζει τις προσπάθειες για τη δημιουργία θαλάμου από συμπίεση στο νοσοκομείο Χίου η Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Χίου και η ΟΝΕΔ, που πραγματοποίησε μία ακόμη συνάντηση το πρωί, αυτή τη φορά με τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου και Δημόσιας Υγείας Παντελή Βρουλή και τη Διοικήτρια του Νοσοκομείου Χίου Ελένη Κανταράκη. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Στρατιωτικών Νίκο Κουτσουράδη, ο θάλαμος από συμπίωση θα βοηθήσει πλην των θητών και σε άλλες περιπτώσεις. Σήμερα μαζί με το ΔΣ της ΟΝΕΔ και την κυρία Κανταράκη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη να συζητήσουμε ένα αίτημα που ξεκινήσαμε από το Μάιο σχετικά με την προμήθεια θαλάμου από συμπίεση στο νησί. Στην αρχή μιλήσαμε το Μάιο σχετικά, αφορούσε μάλλον για τους δίτες στρατιωτικούς. Πλέον μαζί με την ΟΝΕΔ και με την Διεύθυνση του Νοσοκομείου ευρύνουμε τον κύκλο μας. Και συζητήσαμε με τον Περιφερειάρχη προκειμένου να προμηθευτεί το νοσοκομείο ένα θάλαμο υπερβαρικής πίεσης, θάλαμο από συμπίεση δηλαδή, στο νοσοκομείο Χίου, το οποίο δεν εξυπηρετεί μόνο τους δίτες, αλλά υπάρχει μια ευρεία γκάμα σχετικά με τις θεραπείες που θεραπεύει τέλος πάντων. Θεωρούμε ότι κάναμε μια καλή αρχή. Και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα εύκολο αποτέλεσμα. Η διοικήτρια του νοσοκομείου Χίου Ελένη Κανταράκη, που συμμετείχε στη συνάντηση, υπογράμμισε ότι ο συγκεκριμένος θάλαμος θα βοηθήσει σειρά περιστατικών με το σκυλίτσιο να μπορεί να εξυπηρετεί όλο το Βόρειο Αιγαίο όταν θα αποκτήσει ένα τέτοιο υπερβαρικό θάλαμο. Ακόμα είμαστε στην αρχή αυτό. Γίνεται μια συζήτηση σε αρχικό στάδιο, σε μητρικό στάδιο θα λέγαμε. Είναι κάτι όμως το οποίο το θέλει και το νοσοκομείο μας. Θα προσπαθήσει να καλύψει όλες τις πλευρές. Θα γίνουν αλλεπάλληλες, επαναλαμβανόμενες συναντήσεις, ώστε αυτό το θάλαμο του υπερβαρικού οξυγόνου να τον αποκτήσουμε στοιχείο στο νοσοκομείο μας και να καλύπτει όλο το Βόρειο Αιγαίο. Και ξέρετε, το σημαντικό είναι ότι δεν αφορά μόνο τους δίτες, αλλά και μια σειρά πολλών ασθενειών. Όπως έχει να κάνει με τα εγκεφαλικά, με τα αμαία, νομίζω θα είναι ένα κομμάτι πρωτοτυπίας για το νοσοκομείο μας που θα εξυπηρετήσει πάρα πολύ κόσμο. Γι' αυτό και δεσμευτήκαμε να έχουμε μια στενή συνεργασία και με τους εκπροσώπους που το ζήτησαν, αλλά και με την περιφέρεια, να σταθεί ως αρρωγός, ώστε να δούμε πώς θα το πλαισιώσουμε αυτό όλο και καλύτερα για να το πετύχουμε. Να μπούμε σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, να κάνουμε τη μελέτη. Ακόμα είμαστε στα αρχικά βήματα. Όμως είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ αισιόδοξο και το θέλουμε να γίνει.